το οποίο θα είναι ένας νέος μηχανισμός παρατήρησης, ας πούμε, των ουρανίων σωμάτων, θα πρέπει να ξεκινάει και αυτό από την Γη. Γιατί από εκεί αρχίζει η παρατήρηση, αυτή είναι η βάση αναφοράς και αυτό είναι το έδαφος στο σταθερό πάνω στο οποίο στέκεται κάποιος για να παρατηρήσει είτε με τηλεσκόπιο, είτε σε προσομοίωση σε ένα πλανητάριο, είτε μέσω τηλεσκόπιου σε πραγματικό χρόνο και κίνηση των αστεριών. Άρα λοιπόν αρχίζουμε από αυτό, αρχίζουμε από μια καμπύλη δηλαδή που παρακολουθεί αυτό το πράγμα. Το επόμενο ήταν ότι βέβαια αυτό το πράγμα που θα κάνουμε να αρχίζει η πρώτη γενέτειρά του από τη στροχιά της Γης και να εκτείνεται και να παραλάβει τα τετραγωνικά που θέλαμε, τα 450-500 που υπολογίσαμε ότι αρκούν για το κτηριολογικό πρόγραμμα. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα πρόβλημα γιατί η επόμενη τροχιά είναι του Άρη και δεν μπορούσαμε βέβαια να κάνουμε μια λωρίδα η οποία να ανάμεσα στις δύο τροχιές ισόπαχη και να φτάνει στον Άρη. Μας έλυσε το πρόβλημα το γεγονός ότι εκτός από τις σταθερές τροχιές των πλανητών υπάρχουν και τροχιές αυτές οι transfer orbits, δηλαδή οι τροχιές που υπάρχουν όταν πας από τον Άρη, από τη Γη στον Άρη και επιστροφή από τον Άρη κάτω. Οπότε ουσιαστικά αυτή η τροχιά, η οποία είναι κομμάτι μιας έλλειψης, λέγεται έλλειψη Hoffman, μας βόλεψε πάρα πολύ. Είναι έλλειψη η οποία τα διαμετρικά της σημεία είναι σημαντικά. Δηλαδή, από το ένα διαμετρικό σημείο φεύγει για να πας στον Άρη, μετά ξεκινάς και επιστρέφεις. Οπότε αυτή η καμπύλη είναι η δεύτερη καμπύλη. Σας παραπέμπω εδώ στο πρώτο δίλημα και αυτή. Δηλαδή, η πρώτη καμπύλη που είναι αυτή εδώ, από την οποία γεννιέται αυτό το κτίριο, είναι η τροχιά της Γης. Η σταθερή τροχιά της Γης. Η δεύτερη καμπύλη, αυτή η οποία συγκλίνει, γιατί έρχεται η τροχιά από τον Άρη και φτάνει επί Γης, είναι αυτή εδώ η καμπύλη. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο καμπύλες, που για μας είναι πολύ ισχυρό τι συμβολίζουν, η μία συμβολίζει τη βάση αναφοράς, που είναι η τροχιά της Γης, γιατί εκεί στέκεσαι για να παρατηρήσεις. Η δεύτερη συμβολίζει την αποτοράσουμε, δηλαδή είναι συμβολική και εμβληματική της ανθρώπινης προσπάθειας να κατακτήσει το διάστημα. Τώρα θα μου πείτε, ο Κασίνη έχει φτάσει μέχρι τον Πλούτονα. Γιατί βάζει τον Άρη. Ο Άρης εξακολουθεί παρά τις εξελίξεις της τεχνολογίας και το που μπορούμε να φτάσουμε στα επόμενα χρόνια να είναι λιγάκι εμβληματικό. Δηλαδή ο κόκκινος πλανήτης, τα πράσινα ανθρωπάκια έχουν κυριαρχήσει, τι να πω τώρα, στην μυθολογία, στην ιστορία και στην κουλτούρα όλο τον λαό. Δηλαδή είναι εμβληματικός ότι είναι το ταξίδι προς τα εκεί. Άσχετο να καταφέρουμε σε 20 χρόνια με τα νέα μέσα της τεχνολογίας να φτάσουμε που φτάσουμε. Οπότε αυτό μας ενδιαφέρει. Δηλαδή η Γη σαν σταθερή βάση αναφοράς και η τάση του ανθρώπου να φτάσει πέρα από τη Γη που εμβληματικά αντιπροσωπεύει ο Άρης. Αυτές ήταν οι δύο καμπύλες που καθόρισαν την κτηριακή μάθα. Το άλλο κριτήριο που καθόρισε πού θα μπει αυτό το κτίριο είναι ότι παίρνει στον Νότο, γιατί ο Νότος είναι το προγνωμιακός προσανατολισμός της παρατήρησης, γιατί ακριβώς πάνω στην εκκλητική από την Ανατολή στη Δύση. Την ίδια πορεία που κάνει ο ήλιος, πάνω στην ίδια πορεία βλέπουμε και τους πλανήτες, το φεγγάρι και τα λοιπά. Δηλαδή, ο Νότος, παρόλο που υπάρχουν αστέρια εκεί στο Μοριά, βεβαίως, αλλά η προνομιακή, οι περισσότερες παρατηρήσεις για τον κόσμο, για την εξήγηση, για τους ερασιτέχνες κτλ. Είναι ο Νότος. Για τους επαγγελματίες είναι το ίδιο. Νομίζω κοιτάνε και το βουβαρά, κοιτάνε και τα πάντα. Άρα αυτή η στροφή στον Νότο θεωρήσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Επίσης, μας βόλεψε γιατί στο σημείο αυτού του Νότου το έδαφος πέφτει. Επειδή πέφτει το έδαφος, εκμεταλλευόμαστε τη σπουδική διαφορά και έχουμε ισόγειο από την πλευρά αυτή, κάνουμε υπόγειο και βγαίνουμε ισογύρω και από την πίσω του. Που η πίσω πλευρά, σα θυμίζω, είναι αυτή εδώ που είναι μια δευτερεύουσα είσοδο που μπαίνει από πίσω του. Η κύρια είσοδο του αστροσκοπίου είναι από εδώ. Υπάρχει μια δευτερεύουσα άτυπη από εδώ και μια δευτερεύουσα με πόρτα και καγκελόπορτα κλπ. Από εκεί. Άρα ουσιαστικά εκμεταλλευόμαστε αυτή την ισοπεδική διαφορά και από το βασικό χώρο αναφορά που είναι αυτό το πλάτωμα, που και σήμερα είναι το προνομιακό πλάτωμα για να στείλουμε ερασιτέχνε τα τηλεσκόπια του κλπ. Είναι ένα άδειο χώρο που είναι ουσιαστικά αυτό το κεντρικό πλάτωμα, αλλά είναι σημαντικό σαν άδειο χώρο γιατί είναι από τι ορίζεται. Έτσι γύρω-γύρω. Και ορίζεται από το κτίριο που υπάρχει, από το κτίριο που θα κατασκευάσουμε και σε μερικά σημεία εδώ πάνω στο κέντρο τη Γη θα κατασκευάσουμε ακόμα και ένα τυχάκι. Εδώ θα κάνουμε ένα τυχάκι ώστε αυτοί που ανεβαίνουν και παρκάρουν εκεί να μύρουν φώτα για να μπορεί να παραμένει σκοτεινό αυτό το πράγμα για να βλέπει τον ουρανό και να μην έχουμε τη φωτορύπανση. Ναι, γιατί αυτό είναι το κυριότερο. Δηλαδή το πάρκινγκ το βολέψαμε γιατί σήμερα το αυτοκίνητο ανεβαίνουν μέχρι απάνω. Με το πρίγκιν τα φώτα εδώ, το τελείωσε. Δηλαδή δεν προλάβει τίποτα. Λοιπόν, οπότε αυτή η σημαντική διαφορά μα βόλεψε. Γιατί θα βάλουμε τι ενότητε που θα σα εξηγήσω μετά και στο ισόγειο από την πλευρά τη πρόσβαση τη πάνω, αλλά και θα βγαίνει στο ισόγειο τη από κάτω πλευρά αφού κατέβει στο υπόγειο που είναι οι άλλε δύο πτυσιακέ ενότητε. Τώρα το κτίριο στα δύο του άκρα, όπω φαίνεται εδώ, έχει τις δύο μεγάλες αίθουσες, τους χώρους της συγκέντρωσης του κοινού. Δηλαδή, αυτό βλέπετε εσάς, εσείς είστε ο Νότος. Έτσι. Εδώ μπαίνει το πλανητάριο. Το πλανητάριο είναι μια κατασκευή η οποία είναι τυποποιημένη. Υπάρχουν πλανητάρια από 10 μέτρων, από 14 μέτρων, από 18 μέτρων, από 24 μέτρων. Σας θυμίζω ότι το Ευγενίδιο είναι στα 24
τα 24, ο ελληνικός κόσμος έχει το 14, που σαν του ελληνικού κόσμου σε μέγεθος χωράει 95 άτομα, θα είναι αυτό. Το αμέσως μετρόπιτο είναι 10 μέτρα διαμέτρου και υπάρχει στο αποσύφηση και στο διαστήριο. Αλλά το ξέραμε και από τότε που το έχουμε σχεδιάσει, γιατί έτσι να το σχεδιάσουμε εμείς αυτό στην Κρήτη, δεν είναι ακριβώς πλανητάριο, δηλαδή είναι μικρό. Χωράει μόνο 35 άτομα και έχει συλληψή αίσθηση του ουρανού και δεν έχει συμβατότητα με όλες τις ταινίες που παράγονται από την NASA μέχρι την Ευρωπαϊκή Εταιρεία του Διαστήματος. Θέλαμε λοιπόν να έχουμε το ειδικό να είναι συμβατό, δηλαδή με έξι προβολή συγκεκριμένου κτλ. Και διαπιστώσαμε ότι η διαφορά στην τιμή ανάμεσα στο 10 και στο 14 είναι μόνο τις 60.000 δολάρια. Ενώ ο σουρνό είναι ίδιο. Οπότε συζητήσαμε με τον κύριο Χαμαδάρη, που είναι διευθυντή του αστρονομικού και τον κύριο Τσίτα, που είναι ο αστεροσκοπείο του πρώτου, και μα λέει να βρούμε το 14 για να είναι προκοπή σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή το 10 δεν θέλω. Οπότε ήταν ένα κριτήριο αυτό γιατί δεν εξαρτάται από εμά. Λοιπόν, εδώ δεν είναι το πλανητάρι. Το 14 σαν το ελληνικό κόσμο. Ξαναλέω, αν πάει, θα είναι ακριβώ το ίδιο σαν λογική όταν είστε μέσα. Όχι, στα μήνυα 18. Ο ελληνικό κόσμο είναι πάνω στην Πυρεό. Το ίδιο μα είναι στην Πυρεό. Ναι. Στην Αμερική είναι 18. Και το πρωτογενή είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι στο θέμα. Είναι τεράστιο. Και δεν το ξέρω τα πάντα, αλλά υπάρχει και λόγο στο πρωτογενή. Αλλά εδώ ήταν αυτό μια χαρά. Ο ένα χώρο του κέντρου του κοινού λοιπόν είναι στη μία άκρη αυτού του πράγματο που δημιουργείται ανάμεσα στι δύο καμπύλε, στι δύο χαράξει. Σαν λέω και αυτό είναι τμήμα κύκλου, γιατί θεωρούμε προσεγγιστικά ότι η τοπιά τη γη είναι κυκλική, παρόλο που δεν είναι. Ενώ αυτό είναι σίγουρα έλλειψη καραδινάκι, γιατί έτσι ακριβώ είναι οι εκλογέ εκτόξευση και επιστροφή από τον Άρη. Άρα λοιπόν αυτό είναι κομμάτι έλλειψη, αυτό είναι κομμάτι κύκλου, ανάμεσα σε αυτού του δύο που αυτού τη λειτουργία. Εδώ μπαίνει η πολυεντάρια και εδώ μπαίνει η έλλειψη των πολλαπλών χρήσεων που χωράει 120 άτομα. Ανάμεσα στου χώρου αυτού, εκτό από τα βασικά, δηλαδή πληροφορίε, κιόσκι, αυτό κλπ. Κάποια κοινόχρηστα, ένα καφέ και δεν συμμαζεύεται, υπάρχει μία εκθεσιακή ενότητα που είναι αφιερωμένη στο κλίμα. Στο κλίμα και τη μετεωρολογία, η οποία είναι ακριβώ εδώ. Θέλουμε να είναι σε αυτή τη στάθμη. Ενώ ακριβώ από κάτω στην αποκατοστάθμη έχουμε άλλε δύο εκθεσιακέ ενότητε. Μία είναι γεωλογία γεωφυσική και περιλαμβάνει και μία σεισμική τράπεζα ώστε να έχουμε προσωμείωση σεισμού. Και η δεύτερη ενότητα αφορά το φω και την οπτική. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι, όχι μόνο οι μαθητέ. Έτσι, ένα πράγμα που διαπιστώσαμε εκεί είναι όταν κάποιο ασχολείται με την αστρονομία, δεν έχει σημασία τι επίπεδο έχει, η λογική του είναι σαν το μικρό παιδί που παίρνει σε ένα καινούριο κόσμο. Δηλαδή, εμεί είμαστε στην πιέση του προσεγγίσαμε. Πώ ταξιδεύει το φως, τι σημαίνει διάθεση του φωτό, τι σημαίνει χρωματική δέσμη, τι σημαίνει ανάλυση, και έτσι τα παιδιά μπορούν να εξηγούν πώ θα είναι το φως, τι σημαίνει το φως που θα είναι το αστέρι, τι είναι το παρελθόν, τι σημαίνει χρώμα, α πούμε, ενό πλανήτη ανάλογα με το μικρό σχήμα του φωτό. Δηλαδή, η οπτική, οι δασικέ αρχέ θα υπάρχουν εκεί. Και μάλιστα όχι μόνο σε εκθεσιακή λογική, αλλά και σε πειραματική. Θα κάνουμε και πρότυπα πειράματα. Σκεφτείτε δηλαδή, γιατί θέλουμε ένα γραμμική γένεια, θα έχουμε διατάξει όπου θα στέλνουν μια ακτίνα, ασφαλού λέιζερ, δεν ξέρω πώ θα το κάνουμε αυτό. Έτσι ώστε πραγματικά να φέρετε τι σημαίνει ανάκλαση, τι σημαίνει διάθεση του φωτό, τι σημαίνει διάφραση. Είναι στεγασμένο εκεί. Στεγασμένο, ναι, όλα αυτά είναι στεγασμένο. Είναι γύρω στα 530 τετραγωνικά. Όλο αυτό το κομμάτι είναι 530 τετραγωνικά. 530. Το στεγασμένο κλιματιζόμενο κομμάτι είναι 500 ή 530. Δεν είναι το λιγότερο. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά έχουμε χώρο συγκέντρωση κοινού από εδώ και οι μέρε των πολλαπλών χρήσεων από εκεί. Για να τονίσουμε ακόμα περισσότερο αυτή την καμπύλη εδώ, πέρα από τύπου του κεκλειμένου, έχουμε βάλει τη ράδα των αναπήρων, η οποία αρχίζει από εδώ. Οπότε όλα τα άτομα με μέρε κινητικότητα ακολουθάνε την τροχιά με την κλίση του 5% και φτάνουν μέχρι την είσοδο που είναι αυτή εδώ. Και ταυτόχρονα πάνω από το κτίριο μπορεί κάποιο να αρχίσει από εδώ, εκμεταλλευόμενοι πάλι την ψηφιακή διαφορά, και να περάσει από αυτό εδώ το μπαλκόνι και να γεφυρώσει την περιοχή, να περάσει τράνζιτ δηλαδή από το κτίριο, και πάλι με αυτόν τον τρόπο να τονίσει αυτή την τροχιά παραπάνω από ό,τι αναλογεί. Παραπάνω δηλαδή από ό,τι είναι ο μισθό χώρο που είναι από εδώ μέχρι εκεί. Το ίδιο γίνεται και κάτω, γιατί εδώ όπω είπαμε που τελειώνει, υπάρχει η πορεία, εδώ ακριβώ, υπάρχει η τροχιά του Άρη, η οποία σε αυτή την περίπτωση δεν τονίζει την Ελλάδα, τονίζεται με διαφορά στην πλακώστοση κάτω από το δάμπα. Δηλαδή μπορεί κάποιο να παίρνει αυτέ τι διαδρομέ, είτε είναι τροχέ πλανητών, είτε είναι τροχέ εκτόξευση και να διασυνδέεται στι διάφορε περιοχέ του πάρκου. Η είσοδο είναι αυτή η ακτίνα εδώ, είναι στον απόλυτο νότο και οι ακτίνε αυτέ, οι οποίε ορίζουν και τη στέγη του χώρου, είναι ένα 15 μέρε. Περίπου όσο είναι περίπου, ακριβώ όσο είναι η Μεσημβρίνη. Έτσι ώστε κάποιο που παρατηρεί αυτό το πλάσμα εδώ να μπορεί να έχει κάποια σημάδια και να μπορεί, δηλαδή σήμερα όταν πάμε εκεί, τι λέμε, το δεύτερο, πήγαινε πάνω, στρίψε λίγο δεξιά, όπα εκεί είναι το στέλνο σου λέω.
Αυτό θα έχει, είναι κάποιοι δείκτες τέτοιοι, όχι φωτεινοί, γιατί είχα λάβει την παρατήρηση, αλλά κάποιοι δείκτες με τους οποίους μπορώ να προσανατολίζομαι. Αυτό μαζί με και με κάποιους πρακτικούς κανόνες, γιατί όταν αρχίσαμε εμείς να κάνουμε αυτές τις μοίρες, δεν σκεφτήκαμε τους μεσημερινούς στην αλήθεια, σκεφτήκαμε τις 7 μοίρες που κάνει το χέρι όταν το τεντώνεις μπροστά σου για να έχεις περίπου 2 αστέρια να κάνεις αυτό, η απόσταση έτσι μπαλάμε από εδώ εκεί. Δηλαδή το δάχτυλο είναι μία μοίρα, αυτό η μαθιά είναι γύρω σε 7,5 μοίρες. Λοιπόν, αυτό το 7,5 είναι η αρχή. Και μετά όταν είναι το 7,5 το μισό του 15, που είναι μια συγκρινή και μας βολεύει και στους ανατολισμούς, δηλαδή νότος, νότιο-νότος, ανατολή, νότιο-ανατολικά, νότιο-νότιο-ανατολικά και ούτω καθεξής. Δηλαδή γαζώνεις τον ορίζοντα με αυτά και με αυτές τις ευθείες και έτσι έχει ένα είδος νοητού χάρτη για να ξέρεις πού παρατηρείς και τι κάνεις. Λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει και η στέγη. Κάποιες εικόνες του κτηρίου μπορεί να φανούν εκεί. Το ένα τέχνος κάνει βόλτα, το άλλο θα δούμε από εδώ να το δείχνουμε. Ανά, το είναι το ίδιο το θέμα. Ναι, πάνω από αυτό. Λοιπόν, αυτό εδώ τώρα, καλά είναι χαρά, σας θα σας πω μετά για τις περιοχές. Εγώ θέλω να δώσω έμφαση στο κτίριο πρώτα. Είναι από την πρώτη παρατήρηση που είναι αυτό, να μην εμποδίζει τον ορίζοντα. Γιατί αν τα προβλήματα ήταν το βάζει στο κόμμα. Αλλά με αυτό είναι πιο πολύ από ό,τι πρέπει, σου κόβει τη θέα. Οπότε την πάτησε, δεν κάνει τίποτα. Αυτό ήταν και το μεγάλο στοίχημα. Εδώ βλέπετε μια τομή, προοπτική τομή θα έλεγα, πώς αρχίζει το μηδέν και εξελίσσεται το κτίριο ανάμεσα στις δύο καμπύλες. Εδώ κάνουμε μια τομή ξαφνικά λίγο πριν το πλανητάριο. Και εδώ βλέπετε το θόλο του πλανηταρίου που είναι ένα ημισφαιρικό θόλο. Δεν είναι ακριβώς ημισφαιρικός, είναι 165 μέρες. Χάνει δηλαδή, ας πούμε, 17,5 και 17,5 μέρες από τις δύο μεριές και πρέπει να στηριχθεί. Και βλέπετε πώς μπαίνει αυτό το πράγμα. Με το λέγαμε Κατσαρόλα, γιατί έρχεται έτοιμο από την Αμερική με ειδικούς που το τοποθετούν. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει εδώ. Δηλαδή είναι δίπλα από το Κάιρο. Είναι δύο εταιρείες αμερικάνικες. Η μία έχει κάνει όλα τα ελληνικά πλανητάρια. Αυτή η Astrotech λέγεται. Λοιπόν, γι' αυτό βλέπετε πώς αναπτύσσεται το κομμάτι και μπαίνει στο πλανητάριο. Αυτό το κέλυφος είναι ιδανικό για να κάνεις την προβολή από την άλλη μεριά, αλλά δεν μπορεί να το εκθέσεις σε εσωτερικές συνθήκες. Πρέπει με κάποιο τρόπο να είναι ένα εσωτερικό πράγμα. Δηλαδή, σαν να το βάζω μέσα σε έναν χώρο που κατά άλλα είναι στεγασμένος, προφυλαγμένος, χωνομένος και κλιματιζόμενος. Ναι. Έτσι, το είναι εσωτερικά. Είναι μια οθόνη ουσιαστικά. Αντί να πούμε γύρω στον τοίχο, είναι μια οθόνη ημισφαιρική που φαίνεται από πάνω. Και με μεγάλη κλίση εδώ τα καθίσματα, έτσι ώστε όλοι να έχουν τη μέγιστη δυνατή προβολή, γιατί η προβολή είναι και σε 165 μοίρες. Ακόμα και στο χείλος του θόλου, η προβολή και αυτό είναι χρηστέλη. Αυτή είναι η αίσθηση του κτηρίου που θα έχει κάποιος όταν το προσεγγίζει από το χώρο από πάνω. Δηλαδή αυτό εδώ, αυτός εδώ ο τείχος, είναι ο τείχος που υλοποιεί την τροχιά της γης. Και αυτή είναι η είσοδος, στην οποία φτάνει το άτομο μειωμένης κινητικότητας μετά από ράπα με κλίση 5%. Φτάνει εδώ και μπαίνει. Όλοι μπαίνουν εδώ. Στο κομμάτι αυτό, ξέχασα να πω, εδώ δηλαδή, το αντίστοιχο με την αίθουσα, στην από εδώ μεριά υπάρχει ένα video wall, το οποίο προσφέρεται για εξωτερική παρατήρηση. Δηλαδή, εδώ είναι η οθόνη προβολής για την αίθουσα, την κλειστή χειμωνιάτικη, και ταυτόχρονα στην αίθουσα αυτή υπάρχει ένα video wall με υψηλή φωτεινότητα, για να φαίνεται ακόμα και όταν δεν θα έχει ποτέ ήλιο, γιατί έτσι εδώ ο ήλιος είναι από τα μεριά, αλλά αν δεν έχει νυχτώσει, πρέπει να έχει υψηλή φωτεινότητα. Λοιπόν, αυτό το video wall, έτσι ώστε εδώ να δημιουργηθεί ένα υπαίθριο αμφιθέατρο, το οποίο ενώ εδώ είναι οι αστρονόμοι και παρατηρούν, υπάρχει μια ελαφριά κλίση η οποία σε κατεβάζει κάτω και μπορείς να σταθείς εδώ και να ακούσεις μια διάλεξη μέχρι να αρχίσει να σκοτεινιάζει λίγο καλύτερα, οπότε αρχίζει και η πραγματική παρατήρηση. Δηλαδή, θέλουμε λίγο να κάνουμε και ένα σενάριο που χρησιμοποιείται διαφορετικές ώρες της ημέρας. Δηλαδή, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, σούργο, μετά τη δύση του ηλίου κτλ. Ακόμα και στην παρατήρηση. Δηλαδή, στην αρχή θα υπάρχει στο κεντρικό σημείο εδώ που είναι ο ήλιος, θα υπάρχει ένα ηλιακό τηλεσκόπιο, το οποίο ό,τι ώρα και να πας, σε το κατάλληλο τηλεσκόπιο προστατευμένο, μπορείς να βλέπεις τον ήλιο. Τις κοιλίδες που βλέπεις μέχρι τις εκρήξεις, δεν ξέρω τι μπορείς να δεις. Στο σούρπο αρχίζεις και βλέπεις τη Δύση και το φεγγάρι. Κάπου εκεί μετά το σούρπο μπορείς να αρχίσεις να βλέπεις ακόμα και δορυφόρους. Δηλαδή λένε μερικοί, δεν ξέρω, δεν το έχω δει ποτέ, αλλά ο διεθνής αστυνομικός σταθμός φαίνεται. Όταν περνάει, φαίνεται. Ναι, και ειδικά τα απογευματάκια. Μετά το Δύση του ηλίου λέει είναι καλύτερο. ISS. Ναι, ο ISS. Ναι. Λοιπόν, βλέπεις αυτό και μετά όταν το νοιάζει περισσότερο, βλέπεις όλο τον ουρανό. Δηλαδή, θέλουμε να κάνουμε λίγο μια χρονική κατανομή. Τι σημαίνει ένα σχολείο φτάνει εκεί 8 η ώρα, 9 η ώρα, 5 η ώρα, τι κάνει όταν φτάσει εκεί και πώς προετοιμάζεται. Μια προετοιμασία κατάλληλη εδώ από τους εραστέχνες αστρονόμους ή τους επαγγελματίες ερευνητές και ας πούμε
συγκεκριμένου ερευνητικού προσωπικού, μπορεί να γίνει μια παρουσίαση το τι έχει να μας δείξει ο ουρανός στη συγκεκριμένη ημερομηνία που βρίσκεται εκεί ο κόσμος. Άρα αυτή η σχέση ανάμεσα στην πληστεία του και στην ανοιχτή για μας είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ενώνουν το μέσα με το έξω. Δηλαδή κάνει τον κόσμο να, ας πούμε, να διαχέεται σε όλο το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, για το κτίριο δεν ξέρω, Σπύρο συμπλήρωσε και μετά πώς θα πούμε και για τις ενημέρωσες περιοχές. Ναι, τα ανοίγματα μπορεί να πει. Έχω κάποια ανοίγματα εδώ, γιατί θα θέλαμε ο ήλιος που βαράει από εδώ, όταν περνάει μέσα αυτά τα στενά ανοίγματα που είναι σαν σχισμές, να σηματοδοτεί και να λειτουργεί και σαν ένα έρος ορολογιού. Ξέρετε ότι σε πάρα πολλά κτίρια είναι πολύ σημαντικό το που ανοίγει, το που μπαίνει το φως. Δηλαδή, όλες οι αναγεννησιακές υπηρεσίες, όταν χτίστηκαν, κοιτάξαν αυτό κτλ. Να χτυπάει ακριβώς εκεί και μερικά. Είναι έτσι τα παράθυρα που σηματοδοτούν και την πορεία προς το ιερό και τη μύη. Και είναι την ημέρα εκείνη που είναι ο Άγιος, σαν Μηνιάτο, ας πούμε, ο Άγιος Μηνιάτος στη Φλωρεντία, τη μέρα που γιορτάζει, που είναι 24 Δεκεμβρίου, ας πούμε, ο ήλιος βαράει εκεί και τα λοιπά και έχει πάρα πολύ. Αυτό σκεφτόμαστε ότι... Και αυτό είναι ένας τρόπος για να χρονολογηθούν οι βασιλικές. Βεβαίως, βεβαίως. Συνήθις τότε. Και ένας τρόπος από την ημέρα που ήταν αφιερωμένη, από την ημέρα που γιορτάζει ο Άγιος που ήταν αφιερωμένη. Χαίρομαι που το αναφέρετε, γιατί ο πολλής κόσμος λέει τι είναι αυτό που λέτε τώρα, ας πούμε. Και υπάρχει κτίριο με 3-3 επίπεδα. Είναι ρυθμισμένα τα ανοίγματα έτσι ώστε να περνάει. Αν έχετε δει τον Ιντιάνα Τζόνς με το αυτό κτλ., που περνάει ο ήλιος ακριβώς και σηματοδοτεί τη συγκεκριμένη αίθουσα. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα τέτοιο αυτό, αλλά θέλουμε κάποια ανοίγματα, ο ήλιος θα μπαίνει μέσα, να μπαίνει και να σηματοδοτεί κάποια πράγματα που θα ξέρει ότι αυτό είναι σαν ηλιακό ρολόι ή σαν ένα είδος εποχής κτλ. Τίποτα παραπάνω. Αλλά θέλουμε αυτή την ένδειξη. Θέλουμε αυτό το ουρανιό σώμα να μας. Να μας κάνει την παρουσία του αισθητή μέσα στο υπόγειο που ξαναλέω είναι ισόγειο από την κάτω πλευρά. Λοιπόν, αυτό για τα ανοίγματα γιατί έχουν αυτή τη χαρακτήρα των σχισμών. Στο κρατά πολύ έτσι πλήρες. Αυτά τα δύο τυχεία ξέχασα να σα πω τα κάνουμε από πετρό γιατί θέλω να δείξουμε ότι είναι δύο σταθερές τροχές αναφοράς. Δεν θέλω να το κάνουμε το κτίριο. Ούτε να έχει μια λογική τείχος, οροφή τείχος, σαν ένα. Γι' αυτό θέλαμε να φανεί ότι είναι δύο τροχές υλοποιημένες με ένα πολύ σκληρό υλικό και η στέγη που φυσικά θα υπάρχει είναι ένα πιο ελαφρύ πράγμα που αιωρείται ανάμεσα σε αυτές τις δύο σκληρές καμπύλες. Σκληρές γιατί υλοποιούνται με σκληρό υλικό. Η στέγη είναι. Υπάρχουν αυτοί οι φορείς οι οποίοι σκεφτόμαστε να είναι τώρα με τον πολιτικό μηχανικό έχουμε πάρα πολύ δουλειά γιατί τώρα μπορεί να γίνει η σπουδαία δουλειά που έχει αποφασιστεί. Οι φορείς αυτοί εδώ μπορεί να είναι είτε από σύνθετη ξυλία. Κατά πάσα πιθανότητα έτσι το σκεφτόμαστε, δεν θέλουμε ένα πετό, γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχει ένα πιο ελαφρύ υλικό που διαμεσολαβεί ανάμεσα στα δύο σκληρά τυχεία. Και από πάνω θα κάνουμε μια στέγη η οποία θα είναι καλυμμένη είτε με οξυδωμένο χαλκό, είτε με κανονικό χαλκό που θα περιμένουμε να οξυδωθεί, το χρόνο με καιρού, είτε με κορτέν, δηλαδή ένα είδος οξυδωμένου σιδήρου. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα είναι περίπου, το κορτέν στοιχίζει περίπου τα ίδια λεφτά με οξυδωμένο χαλκό. Οξυδωμένο έχει το πλεονέκτημα ότι παραμένει πάντα έτσι και δεν συνεχίζει η οξύδωση.